Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο με μία κίνηση σε μία ανοιχτή, με μία απλή υπογραφή, έχει καταργήσει από τις ΕΠΑΣ και από τα ΕΠΑΛ τις πιο πολυπληθείς ειδικότητες. Το δικό μου το σχολείο συγκεκριμένα έχει μείνει με το 1 τρίτο του μαθητικού του δυναμικού. Αυτό δημιουργεί τρομερά προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου, γιατί πλέον υπονομεύεται και απειλείται και η ίδια η λειτουργία του σχολείου, αφού με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζουν αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, ένα σχολείο για να λειτουργήσει χρειάζεται τουλάχιστον 180 μαθητές. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα σχολεία μένουν με πάρα πολύ λίγους μαθητές. Συγκεκριμένα το δικό μου το σχολείο που είναι στο Πέραμα μένει με ένα πρόχειρο υπολογισμό με 90 μαθητές το πολύ, που σημαίνει ότι υπάρχει η περίπτωση να κλείσει και φέτος. Οπότε αυτά τα οποία λέει ο Υπουργός, ότι η δεύτερη τάξη της ΕΠΑΣ και η τρίτη τάξη των ΕΠΑΛ θα γίνουν κανονικά, ενδεχομένως να μην ισχύσουν, αφού λόγω του ότι τα σχολεία μένουν με πάρα πολύ λίγους μαθητές, μπορεί πολύ εύκολα να πει ότι συγχωνεύω το σχολείο και πάρτε τους μαθητές σας και πηγαίνετε σε κάποιο όμορο σχολείο και κάντε μάθημα εκεί. Πέρα από αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή εκτιμάμε ότι ενδεχομένως να χαθούν πτυχία με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν μπορεί κάποιο παιδί, το οποίο οι γονείς του δεν δουλεύουν και έχουν τα χίλια μύρια οικονομικά προβλήματα, να μπορεί να παίρνει 2 και 3 συγκοινωνίες προκειμένου να πάει να παρακολουθήσει το μάθημά του. Τίθεται λοιπόν και τέτοιο θέμα της οικονομικής δυνατότητας των παιδιών, τα οποία δεν μπορούν να παίρνουν πολλές συγκοινωνίες. Οπότε μοιραία, κάποιο παιδί το οποίο δεν μπορεί να πληρώνει όλα αυτά τα εισιτήρια στις συγκοινωνίες, θα πει: δεν μπορώ να πάω σχολείο και παρατάω το σχολείο μου και χάνω και το πτυχίο μου φυσικά. Πέρα από αυτό, έτσι, είναι και το ζήτημα, το μεγάλο ζήτημα της μαθητείας. Έχει βάλει στην τελευταία τάξη του νέου λυκείου και στην τελευταία τάξη των ΣΕΚ. Θέλει να κάνει δηλαδή κάποιες καινούριες σχολές, οι οποίες θα λέγονται σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Και το νεολύκειο και η ΣΕΚ θα έχουν στο τελευταίο τους έτος μία τάξη μαθητείας. Αυτό σημαίνει, προκειμένου να πάρει το παιδί το πτυχίο του, θα πρέπει να πάει να δουλέψει σε κάποιον εργοδότη για 9 ευρώ την ημέρα, το οποίο είναι εξευτελιστικότατο να δουλεύει κάποιος για 9 ευρώ την ημέρα, προκειμένου να πάρει το πτυχίο. Αν δεν δουλέψει, αν δεν κάνει δηλαδή το έτος της μαθητείας, αυτό δεν θα μπορεί να πάρει το πτυχίο του. Έτσι, και εδώ τίθονται πάρα πολλά ζητήματα, και το ένα και κύριο είναι με τις χιλιάδες επιχειρήσεις που κλείνουν ανά την Ελλάδα, πού θα μπορέσουν αυτοί οι μαθητές να απορροφηθούν. Δηλαδή εκτιμάμε ότι δεν θα μπορούν τελικά οι μαθητές οι οποίοι βγαίνουν από τις σχολές να απορροφηθούν εγκαίρως από τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μένουν στην αδράνεια πάρα πολλά παιδιά, περιμένοντας 1 και 2 χρόνια να βρουν μια επιχείρηση να εργαστούν, ώστε να συμπληρώσουν τις ώρες αυτές της μαθητείας που απαιτεί το Υπουργείο, προκειμένου να πάρουν το πτυχίο τους. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει, και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι οι επιχειρηματίες έχουν ένα τροφοδότη, έτσι, τα σχολεία αυτά, τα οποία θα δίνει στα μαγαζιά τους, στις επιχειρήσεις τους, πολύ φτηνό εργατικό δυναμικό. Οπότε θα πει ο άλλος, ο οποίος έχει μια επιχείρηση, γιατί να μην πάρω αυτό το παιδάκι και να το πληρώνω με 9 ευρώ την ώρα και να πάρω κάποιον εργαζόμενο, τον οποίο θα είμαι αναγκασμένος να τον πληρώνω και παραπάνω. Προσανατολίζουν δηλαδή την νεολαία, έτσι, σε μια σύγχρονη δουλεία πλέον, έτσι, και αυτό το πράγμα νομιμοποιείται πλέον στις συνειδήσεις, γιατί μπαίνει η μαθητεία στο μυαλό των παιδιών, αυτή η εξευτελιστικού τύπου εργασία με τα 9 ευρώ μπαίνει στις συνειδήσεις των παιδιών από τα 15 τους χρόνια. Έτσι, οπότε κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιείται και συνειδησιακά, και τελικά θα έχουμε μια νεολαία η οποία θα δουλεύει σε καθεστώς δουλείας.